Πάμε λοιπόν, Ιώνα, στην κυρία Αναστασοπούλου. Στην αγαπημένη νεαρή ηθοποιό, νεαρή σε ηλικία, σπουδαία ηθοποιό και παρουσιάστρια. Mm. Μια πολύ πετυχημένη ηθοποιός. Και ρωτάμε εδώ, η κυρία Πινελόπη Αναστασοπούλου, λίγες μέρες πριν, είχε πει συγκεκριμένα πράγματα. Είχε καταγγείλει συγκεκριμένα πράγματα. Θυμόμαστε όλοι ότι τη Δευτέρα, χθες δηλαδή, θα είχε βγει στη δημοσιότητα το όνομα του πασίγνωστου ηθοποιού σκηνοθέτη. Μεγάλο όνομα. Που δεν σου πάει το μυαλό ότι θα μπορούσε ο συγκεκριμένος να κάνει κακά πράγματα. Ανώμαλα πράγματα. Πάμε να θυμηθούμε τι είχε πει η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Mm-hmm. Για πες μας. Λοιπόν, η Πινελόπη Αναστασοπούλου είχε κάνει μία μακροσκελή ανάρτηση στο Instagram με αφορμή τα όσα είχε πει η καλή της φίλη Ζέτα η Δούκα, λέγοντας λοιπόν ότι η Ζέτα Δούκα είναι καρδιακή φίλη, έχουμε διαλέξει μία την άλλη σε μία σχέση βαθιάς αγάπης και αλληλεγγύης, είναι αφοπλιστικά ειλικρινής και ευαίσθητη όσο και δυναμική. Στηρίζω δημόσια την ομολογία της και παίρνω τη δύναμη να σας πω πως έχω υποστεί ψυχολογική και λεκτική βία στο χώρο της δουλειάς μου από ανθρώπους που σας είναι ιδιαίτερα αγαπητοί. Δυστυχώς, δεν είμαι η μόνη. Συσπυρωνόμαστε για να μιλήσουμε όλες μαζί. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο επιβολή βίας πάνω σε γυναίκες από άντρες. Οι συνδυασμοί είναι πολλοί. Και για όσους ρωτάτε γιατί τώρα, σκεφτείτε τον εαυτό σας γεμάτο όνειρα και ρομαντισμό, γεμάτη από το υπέροχο ρητό που φροντοφωνάζει πόσο ηθοποιός σημαίνει φως, να πηγαίνετε χωρίς να το γνωρίζετε, να αντιμετωπίζετε το μεγάλο σκοτάδι των ανθρώπων. Να πηγαίνετε με λαχτάρα στην πρόβα, όπου ο τάδε ηθοποιός και σκηνοθέτης σου μιλάει με το χέρι μέσα στο παντελόνι του και μετά σε αγγίζει στο πρόστοδο. Πάμε ξανά, επανάληψη αυτό. Και... Σκεφτείτε να πηγαίνετε με λαχτάρα στην πρόβα, όπου ο τάδε ηθοποιός και σκηνοθέτης σου μιλάει με το χέρι στο παντελόνι του. Σου μιλάει με το χέρι στο παντελόνι μέσα του. Μέσα στο παντελόνι του. Και μετά σου αγγίζει το πρόσωπο. Αυτό έχει καταγγείλει εδώ η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Και συνέχισε. Σκεφτείτε να πρέπει από αυτή τη θέση να πάτε να καταγγείλετε έναν άνθρωπο που ο κόσμος αγαπάει μέσα από την επαγγελματική του ιδιότητα. Σκεφτείτε όλες τις πόρτες να κλείνουν γιατί τολμήσατε να απαντήσετε σε ένα τέτοιον άνθρωπο. Κάνουμε αυτή τη δουλειά για να ζήσουμε και οι πόρτες κλείνουν σαν ντόμινο όταν ανοίγεις μέτωπα σε αυτό το χώρο. Ακόμα και όταν όλοι γνωρίζουν ποιοι είναι οι γνωστοί άγνωστοι. Σκεφτείτε να πηγαίνετε σε οντισιόν ως νέο ηθοποιός και ο άλλος, αντίστοιχα σκηνοθέτης και συνάδελφος, να αυτοικανοποιείται την ώρα που αυτοσχεδιάζει σύμφωνα με τις οδηγίες του. Να αυτοικανοποιείται. Έτσι, μπράβο. Σύμφωνα με τις οδηγίες του. Το καταλαβαίνετε τι είχε πει η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Γι' αυτό περιμένουμε αυτή την απάντηση. Περιμένουμε εδώ, λοιπόν, να δούμε τι θα εδώ, γίνει. Λοιπόν, δεν μπορείς να λες για κανέναν άνθρωπο. Μισό λεπτάκι, αυτά. Δύο λεπτά, κύριε Τζίφα, μην βιάζεις εσύ. Εδώ το κορίτσι, Πινελόπη Αναστασοπούλου. Αυτά που έχει πει ισχύουν 100%. Όπως επίσης ισχύουν και οι άλλες 4 περιπτώσεις γυναικών που έχουν συγκεντρωθεί μαζί με την Πινελόπη Αναστασοπούλου. Υπάρχουν μάρτυρες και έχουν δει τα πάντα. Το θέμα εδώ είναι το εξής. Έχουν απειληθεί τα κορίτσια? Έχει τόσο δύναμη ο συγκεκριμένος ηθοποιός σκηνοθέτης που πάει να κάνει αβαβά την υπόθεση, πάνε την κουκουλώση. Έχει τόσο μεγάλη ισχυρή δύναμη αυτός και οι φίλοι του για να συγκαλύψουν τη συγκεκριμένη υπόθεση. Ισχύει ότι ο συγκεκριμένος πασίγνωστος ηθοποιός σκηνοθέτης διατηρεί άριστες, πολύ κολλητές, ζεστές σχέσεις με έναν πολύ ισχυρό άνδρα της ελληνικής κοινωνίας και είναι τόσο ισχυρός που φοβούνται πλέον τα κορίτσια να μιλήσουν. Ισχύει. Έχουν απειληθεί. Εμείς ερωτήματα κάνουμε. Μπορεί να μην ισχύει τίποτα από αυτά που τα οποία ρωτάμε. Και να είναι όλα καλά. Εμείς ερωτήσεις θέτουμε όμως. Τι έχει συμβεί? Τι έχει γίνει τα τελευταία 24 ώρα? Και δεν μπορούν να γίνουν οι αποκαλύψεις οι οποίες ήθελαν τα κορίτσια. Και ξαναλέω, η Αναστασοπούλου και οι υπόλοιπες δεν τα βγάλαν το μυαλό τους.
Είναι γεγονότα που έχουν συμβεί. Αλλά ο κύριος πασίγνωστος, ηθοποιός, σκηνοθέτης, είναι τόσο ισχυρός, τόσο ισχυρός, τόσο δυνατός, που δεν μπορεί κανένας να τα βάλει μαζί του. Είναι ερωτήματα τα οποία πραγματικά θεωρώ ότι θα απαντηθούν προσεχώς. Προσεχώς. Να το δούμε, άντε να το δούμε. Το κάποιοι λένε, έχουν ασκηθεί πιέσεις στα κορίτσια για το μέλλον τους, για τη ζωή τους, για την επαγγελματική τους αδιαδρομία, για την προσωπικότητά τους. Έχουν δεχτεί τέτοιου είδους απειλές για να το βουλώσουν. Θα μιλήσουν. Και θα πρέπει να μιλήσουν. Με όποιο κόστος από εδώ και πέρα. Και ναι, θα είμαστε μαζί τους. Γιατί αυτή τη στιγμή, από αυτό που έπαθαν, παθαίνουν χειρότερα αυτή τη στιγμή. Εκ νέου. Και τα δικήματα αλλάζουν. Γιατί εκτός από την παρενόχληση έχουμε και άλλα δικήματα. Και ο καλός δικηγόρος που έχουν πάει, θα είναι καλό να τα επεξεργαστεί. Και μένω εδώ.